Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ με τον Γενικό μας Διευθυντή, τον Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη, και έχουμε έναν σπουδαίο καλεσμένο τώρα να σας τον παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Καλησπέρα σας. CEO, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάς ΣΑΤ. Γεια σας κύριε Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι είναι η Ελλάσσα την οποία χρησιμοποιεί, αλλά μπορεί να το διαφεύγει, έτσι με απλά λόγια. Η Ελλάσσα είναι η εταιρεία η οποία κατέχει στην ιδιοκτησία της τον ελληνικό δορυφόρο, τον διαχειρίζεται, τον πλοηγεί στο διάστημα από ελληνικό έδαφος. Είναι θυγατρική του ΟΤΕ με 99,04%, δηλαδή είναι μία εταιρεία του ΟΤΕ, του ομίλου ΟΤΕ. Και εκτός από τις δορυφορικές επικοινωνίες που παρέχουμε σε 80 πελάτες περίπου σε 30 χώρες και εκπέμπουμε 200 κανάλια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πανευρωπαϊκή έκταση στη Μέση Ανατολή και στη Νότια Αφρική, τηλεοπτικά κανάλια, εισάγουμε στην Ελλάδα καινοτόμες υπηρεσίες όπως το δορυφορικό ίντερνετ που είχαμε πριν δύο χρόνια παρουσιάσει το 2006, κοίτα για τις επιχειρήσεις, και το φτηνό δορυφορικό ίντερνετ που είναι μια τεχνολογία πάρα πολύ σύγχρονη, έχει παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια από ένα άλλο δορυφορικό οργανισμό πριν από 6-7 μήνες περίπου και έχει μεγάλη επιτυχία. Το φτηνό δορυφορικό ίντερνετ, το Hellasatnet Home, το οποίο παρουσιάσαμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και έκτοτε από την παρουσία του πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έρχεται να συμπληρώσει με ένα αποτελεσματικό τρόπο το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει στην Ελλάδα μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών που έχουν πρόσβαση στο καλωδιακή στο διαδίκτυο, στις ευρυζωνικές δηλαδή, υπηρεσίες. Το φθηνό δορυφορικό ίντερνετ είναι το όχημα, ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουν για να μπουν στο ίντερνετ από μακρισμένες περιοχές, περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο γρήγορο ίντερνετ με έναν άλλο τρόπο, ή γενικά είναι απλά μια εναλλακτική λύση στο γρήγορο ίντερνετ. Δεν είναι εναλλακτική λύση, είναι συμπληρωματική λύση, διότι χρειάζεται ένα δορυφορικό πιάτο και εξοπλισμός που στοιχίζει 400 ευρώ περίπου με το ΦΠΑ. Όμως το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας αυτής του ενός Mbps είναι 49 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Σε σύγκριση με 200 ευρώ το μήνα που ήταν με την προηγούμενη υπηρεσία, που δεν ήταν για τον καταναλωτή, ήταν για τις εταιρείες, και 1.600 ευρώ που ήταν το τερματικό. Δηλαδή βελτιώθηκε αυτά τα 4 χρόνια το κατασκευαστικό μέρος και το softwareικό μέρος, ας πούμε, της τεχνολογίας των broadband, των ευρυζωνικών δορυφορικών επικοινωνιών, και έτσι έχουμε πλέον προσιτές για το χρήστη επικοινωνίες μέσω δορυφόρου. Ας μην ξεχνούμε ότι ένα κινητό τηλέφωνο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 400 ευρώ, ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Άρα και η τεχνολογία. Ένας εξοπλισμός 400 ευρώ με ένα πιάτο. Και επίσης έχουμε εισάξει και άλλες καινοτομίες. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί και από τον ίδιο τον χρήστη, από τον ίδιο τον συνδρομητή. Είναι πάρα πολύ εύκολη η εγκατάσταση. Έχει μέσα εξοπλισμό που τον βοηθά να το εγκαταστήσει από μόνος του. Φυσικά έχουμε και του προτείνουμε ένα δίκτυο μεταπολιτών σε όλη την Ελλάδα, εγκαταστατών σε όλη την Ελλάδα, που μπορούν να βοηθήσουν αυτή την εγκατάσταση. Και επίσης μια άλλη καινοτομία είναι ότι έχει μια τεχνολογία πάνω που δεν είχαν οι άλλες τεχνολογίες του δορυφορικού ίντερνετ, που εξομοιώνει το NDSL, δηλαδή την ταχύτητα του NDSL και στον browser. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχεις μια γρήγορη ταχύτητα, έχεις έναν εξοπλισμό που δεν είναι πολύ ακριβώς. Αυτό τώρα λέτε είναι συμπληρωματικό πάνω στο ίντερνετ. Γιατί, τι πλεονεκτήματα έχει, τι άλλο μπορείς να βάλεις επάνω? Από τη στιγμή που υπάρχει δορυφορική. Δηλαδή υπάρχει triple play εδώ, να μιλήσουμε λίγο για αυτό και τι είναι το triple play. Ξεκινάμε με την πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Που όπως είπατε είναι συμπληρωματικό, διότι και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι μέχρι το 2014 ένα 12-13% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με καλωδιακό τρόπο, με NDSL. Μάλιστα. Οι εταιρείες είναι ασύφορο να βάλουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε 3-4 σπιτάκια, ολόκληρη υποδομή για να μπορούν να συνδέσουν με καλώδιο του ADSL τους συνδρομητές τους. Συνεπώς, εφόσον υπάρχει πρόσβαση ευρυζωνική με 1 Mbps downlink και 128 K uplink,
το οποίο 1 Mbps ξεκινάμε τώρα, 5, 12 και 1 Mbps. Μετά από λίγο καιρό θα αυξηθούν αυτές οι υπηρεσίες, θα έχουμε μια άλλο... Θα έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες, μεγαλύτερες υπηρεσίες. Μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Γιατί λέτε αυτά που χρησιμοποιείτε τους όρους στο Mbps και τα λοιπά, που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένο. Ναι. Μεγαλύτερο όγκο δεδομένων επίσης. Ένα άλλο είναι ότι... στις απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχει άλλο ασύρματο δίκτυο. Ακόμα και, και της κινητής τηλεφωνίας δεν πήγε το 3G εκεί. Οπότε ουσιαστικά έχεις μία εξομοίωση του NDSL στην απομακρυσμένη περιοχή μέσω δορυφόρου. Από τη στιγμή που το έχεις αυτό, μπορεί να προσθέσεις και φωνή από μόνος σου. Μπορεί να βάλει ο συνδρομητής στο Skype να μιλήσει. Μπορεί να βάλει VoIP, οι εταιρείες να βάλουν τηλεφωνία πάνω από το ίντερνετ. Μπορείς να έχεις video on demand και να έχεις πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που μπορεί να έχεις μέσα από μια ευρυζωνική σύνδεση. Και σταδιακά, στο μέλλον, μπορεί να γίνει μπάντολα αυτή η υπηρεσία, δηλαδή να πακετοποιηθεί μαζί με άλλες υπηρεσίες, triple play, όπως η δορυφορική ψηφιακή πλατφόρμα και άλλες. Αυτό είναι μια μελλοντική λύση, έτσι. Ναι. Τα τιμολόγια εδώ. Τα τιμολόγια στην πλατφόρμα, λέτε, ή... Όχι, όσον αφορά το δορυφορικό, γρήγορο ίντερνετ... Το τιμολόγιο είναι 50 ευρώ, είναι 49 ευρώ το μήνα το 1 Mbps και είναι το ίδιο ακριβώς τιμολόγιο, μαζί με το ΦΠΑ, και είναι το ίδιο ακριβώς τιμολόγιο που πληρώνουν και οι Γερμανοί και όλοι οι άλλοι συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας που, από άλλους δορυφόρους στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε μια ευρωπαϊκή, ενιαία ευρωπαϊκή ταρίφα για όλη την Ευρώπη. Σε περιοχές όπως την Κύπρο, για παράδειγμα, είναι πιο φτηνό από το καλωδιακό. Το 1 Mbps στην Κύπρο είναι γύρω στα 60 ευρώ. Μάλιστα. Και στην Κύπρο, που αναγγείλαμε την υπηρεσία πριν δύο μέρες, έχει μεγάλη απήχηση, διότι είναι ακόμα και πιο φτηνό από το καλωδιακό. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι μπορεί να έχει ίντερνετ σε 3 μέρες. Δηλαδή, ο πελάτης, αφού παραγγείλει μέσα από την ιστοσελίδα ή με fax, συμπληρώσει την πρώτη τη σύνδεση και πληρώσει, είτε με πιστωτική κάρτα από την ιστοσελίδα online, είτε στην τράπεζα, σε 3 μέρες θα έχει το κουτί στο σπίτι του και θα μπορεί να το εγκαταστήσει αμέσως και να έχει ίντερνετ. Και να πάρει ίντερνετ. Μάλιστα. Υποθέτω ότι πρέπει απομακρυσμένα χωριά, δήμοι, χωριά, κοινότητες. Δήμοι, κοινότητες, εξοχικά, χωριά, σχολεία, εξοχικά και τα λοιπά. Όπου υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες, προβλήματα σύνδεσης ή ανάγκες, είναι συμπληρωματικό ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο εμείς ως θυγατρική του ΟΤΕ βοηθούμε τον όμιλο ΟΤΕ να γεφυρώσει αυτόν τον ψηφιακό χάσμα. Μάλιστα. Διότι είναι ένα μαξιλάρι σε αυτή την πίεση που υπάρχει στην γρήγορη εξάπλωση του δορυφορικού ίντερνετ. Βοηθούμε και εμείς τον ΟΤΕ με τον τρόπο το δικό μας να μπορεί να βάλει όλος ο όμιλος ΟΤΕ δορυφορικό ίντερνετ και στο απομακρυσμένο νησί και σε οποιαδήποτε βουνοπλαγιά, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Φτάνει να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Φτάνει λοιπόν να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε λύνεται το πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα. Η εμπειρία που έχετε από την ώρα που το έχετε παρουσιάσει το συγκεκριμένο προϊόν, που, γιατί για προϊόν μιλάμε ουσιαστικά, για τον καταναλωτή αυτό είναι η ευκολία του, είτε μιλάμε για ένα χωριό, είτε μιλάμε για το σχολείο στο χωριό, είτε για την κοινότητα, είτε για έναν ιδιώτη που θέλει να έχει την πρόσβαση και να θέλει μπορεί και να δουλέψει, γιατί είναι και δουλειά το ίντερνετ. Για πολλούς και για άλλους βεβαίως είναι μόρφωση, διασκέδαση κτλ. Και πάνω απ' όλα επικοινωνία. Αυτό λοιπόν τώρα, το γεγονός ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αξιοποιηθεί, βλέπετε ότι υπάρχει ας πούμε μια ζήτηση, ποιο είναι το μήνυμα που έχουμε? Πρώτα έχουμε ξεκινήσει την υπηρεσία αυτή με μόνο μία ανακοίνωση, ούτε καν διαφήμιση ακόμα. Διότι θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα...